Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Trust Me, I am an astrologer, όπως κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 η ώρα. Και θα μιλήσουμε σήμερα για πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία πρόκειται να εκτυλιχθούν τις επόμενες 15 μέρες. Θα έχουμε ένα δραματικό φινάλε του μήνα Ιανουαρίου, παρόλο που έχει ξεκινήσει σχετικά χαλαρά. Και θα ήθελα να τα δούμε όλα αυτά μαζί. Φυσικά να κάνετε τις ερωτήσεις τις οποίες θέλετε. Παρακαλώ να είναι γενικές, να είναι γενικού ενδιαφέροντος, όχι προσωπικά οροσκόπη, γιατί δεν είναι εύκολο να παρακολουθήσουμε, να δούμε προσωπικά στοιχεία την συγκεκριμένη στιγμή. Βεβαίως θα κάνουμε προσωπικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Θα αναλύσουμε την Πανσέλινο, η οποία θα γίνει στις 18 του μήνα, αλλά και την αναδρομή του Ερμίου, ο οποίος ήδη έχει κάνει έχει κόψει ταχύτητα και δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα. Εμένα δηλαδή μου έχει δημιουργήσει πολλά σήμερα τεχνικά, τεχνικής φύσεως προβλήματα. Γι' αυτό και τα σχόλιά σας θα τα βλέπω από το κινητό μου, γιατί το Facebook έχει αποφασίσει να μην μπορούμε να δούμε τα σχόλια τα οποία κάνετε. Και βλέπω ήδη έχετε... Θα μιλήσω τη φωνή. Ήδη έχετε κάνει αρκετά σχόλια. Καλησπέρα λοιπόν, χρόνια πολλά. Trust me, I am an astrologer. Πολλά περίεργα συμβαίνουν στον κόσμο μας, θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, φυσικά. Κανένας δεν μπορεί να μείνει με κλειστά τα μάτια σε αυτά τα οποία συμβαίνουν και ελπίζω να έχουμε ένα καλό φινάλε, να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Εγώ βασικά από το επόμενο διάστημα, αυτό το οποίο θα ήθελα να κρατήσετε και να παρακολουθήσετε και να παρακολουθείτε έτσι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι αυτή την Πανσέλινο, η οποία θα γίνει στις 18 του μήνα. Εδώ στην Αθήνα, συντεταγμένες Αθήνας, μάλλον αυτή η Πανσέλινος, θα έχει ενδιαφέρον για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ελλάδα, όχι μόνο για μας, για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εδώ στην Αθήνα θα έχει οροσκόπο Σκορπιό και αυτό την κάνει ασφαλώς πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Και θα σας πω πολλούς λόγους για τους οποίους είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η Πανσέλινος. Όλες οι Πανσέλινοι καταρχήν έχουν μια έξαρση των συναισθημάτων. Ξέρετε, στις Πανσελίνους, επειδή το φεγγάρι γεμίζει φως και αυτή τη φορά το φεγγάρι θα είναι στο ζώδιο του καρκίνου και η σελήνη στο ζώδιο του καρκίνου είναι πάρα πολύ δυνατή και πολύ συναισθηματική. Πολλές φορές θα παρατηρήσετε ότι οι άνθρωποι που έχουν σελήνη στον καρκίνο είναι παραπάνω συναισθηματικοί, παραπάνω δραματικοί στην έκφραση των συναισθημάτων τους. Πολλές φορές τους καταλογίζουμε ότι γκρινιάζουν περισσότερο ή συνέχεια αναπολούν το παρελθόν, όλο το πέρσι και καλύτερα. Στην πραγματικότητα όμως αυτή είναι μια εξαιρετικά πολύ καλή σελήνη. Όποιος την έχει στο προσωπικό του οροσκόπιο θεωρώ ότι έχει μεγαλώσει με μια μητέρα η οποία πραγματικά έχει δώσει τα καλύτερα στοιχεία έκφρασης, συναισθηματικής έκφρασης στο παιδί της. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια σελήνη η οποία της αρέσει να μουρμουράει και να αναπολύει το παρελθόν. Πολύ συναισθηματική και πολύ κυκλοθυμική. Έτσι λοιπόν τώρα αυτή η Πανσέλινος η οποία θα γίνει στο ζώδιο του καρκίνου και ο ήλιος θα βρίσκεται στον σκληροπυρηνικό εγώκερο απέναντι, πάντα έχει το στοιχείο της αποκάλυψης. Πάντα έχει το στοιχείο της αποκάλυψης επειδή πέφτει φως σε κάποιο τομέα του οροσκοπίου μας. Οπότε αν γνωρίζετε στοιχεία από το προσωπικό σας οροσκόπιο θα δείτε πού γίνεται αυτή η Πανσέλινος και θα δείτε τι αποκαλύψεις θα γίνουν, τι θα σας φανερωθεί μπροστά στα μάτια σας. Πιθανότατα κάτι το οποίο να ήταν μπροστά σας, αλλά να μην το βλέπατε, να μην είχατε τη δυνατότητα να το διακρίνετε. Καλησπέρα λοιπόν. Βλέπουμε συνέχεια πολύ περίεργα πράγματα, έτσι κι αλλιώς. Το έχετε παρατηρήσει όλοι, ότι η πραγματικότητά μας είναι πολύ περίεργη. Πολύ περίεργη. Έχει αρχίσει και μας βαραίνει και μας εκνευρίζει πολύ όλο το κομμάτι της των δεσμεύσεων και των απαγορεύσεων και του ομαδικού περιορισμού και βεβαίως όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα σιγά σιγά πηγαίνει να εκλείψει. Κάτι οι δεσμοί της Σελήνης που θα αλλάξουν ζώδιο και θα περάσουν στον άξονα Ταύρου Σκορπιού, τα έχουμε πει σε προηγούμενο βίντεο, κάτι που το τετράγωνο Κρόνου Ουρανού, το οποίο είναι υπεύθυνο για αυτόν τον ομαδικό περιορισμό που βιώνουμε, θα αρχίσει να απομακρύνεται, οπότε σιγά σιγά θα απελευθερωθούμε. Μπορείτε βεβαίως να μπείτε στο Astro Team, στο site του Astro Team και να διαβάσετε τι θα γίνει στην Ελλάδα το επόμενο τρίμηνο. Εγώ είχα πει πολύ καιρό ότι αποκλείεται να ξανακλείσουμε, αποκλείεται να ξαναυπάρξει lockdown,
αποκλείεται το ένα, αποκλείεται η εστίαση. Και όπως είδατε, ό,τι ακριβώς γράψαμε στο Astro Team, ακριβώς έτσι και έγινε. Τίποτα από αυτά τα οποία, τα τρομακτικά, τα οποία μας διαφημίζουν ή πολλές φορές απειλούν ότι θα μας τρομάξουν, δεν έχει γίνει. Όλα είναι ανοιχτά και βεβαίως είναι φυσιολογικό, μια και αυτός ο ιός προσπαθεί να επιβιώσει από ό,τι φαίνεται. Είναι υπερμεταδοτικός, αλλά είναι πολύ ανίσχυρος για να καταβάλει πλέον την ανθρωπότητα. Λοιπόν, καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν στους Πανσελλήνους είναι να παρατηρήσουμε ότι όλοι είμαστε λίγο πιο ευάλωτοι συναισθηματικά. Ξέρετε ότι το φεγγάρι κυβερνά τα υγρά στη γη. Και επειδή ο άνθρωπος έχει πάρα πολλά υγρά στο σώμα, το απαρτίζεται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος από υγρά, τα υγρά στη γη φουσκώνουν με τις Πανσελλήνους και μας ανεβαίνει σιγά σιγά το αίμα στο κεφάλι. Έτσι λοιπόν, όσο προχωράμε προς τις 18 του Ιανουαρίου, όχι ακριβώς 18 όμως, παρατηρήστε όλοι σας τα συναισθήματά σας και το πώς νιώθετε όλο το επόμενο διάστημα. Θα είστε λίγο πιο παραπονεμένοι, γιατί το ζώδιο του καρκίνου που θα γίνει Πανσέλινος είναι παραπονιάρικο. Είναι λίγο έτσι, συνέχεια νιώθει ότι είναι λίγο ρηγμένο, λίγο απομονωμένο, λίγο δεν του δίνουμε πολύ σημασία. Όλοι λοιπόν θα έχουμε συναισθηματικές ελλείψεις και μία διάθεση να παραπονεθούμε ότι τα πράγματα στη ζωή μας δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα θέλουμε. Βεβαίως δεν είναι σε κανέναν τα πράγματα στη ζωή έτσι όπως τα θέλουμε. Παρατηρήστε λοιπόν ότι θα είμαστε λίγο φορτωμένοι συναισθηματικά, παραπονεμένοι, θα υπάρχει μια μουρμούρα, μια γκρίνια, θα νιώθουμε ότι δεν μας καλύπτουν συναισθηματικά οι δικοί μας άνθρωποι, ότι θα μας απογοητεύουν οι σχέσεις, οι συνεργασίες, οι φίλοι μας, τα παιδιά μας, ο άντρας μας. Θα υπάρχει γενικά μια φόρτιση συναισθηματική. Στην πραγματικότητα, αυτά τα ζώδια τα οποία θα νιώσουν πολύ πιο έντονα αυτή τη συναισθηματική φόρτιση είναι τα 4 παρορμητικά, δηλαδή η κρυή, η ζυγή, η καρκίνη και η εγώκερη, και μάλιστα ιδιαίτερα φορτισμένοι θα είναι τα τρίτα δεκαήμερα αυτών των ζωδίων. Τρίτο δεκαήμερο του κρυού, τρίτο δεκαήμερο του ζυγού, τρίτο δεκαήμερο του καρκίνου και του εγώκερο είναι αυτοί που θα νιώσουν περισσότερο αυτή την συναισθηματική φόρτιση. Γι' αυτό και όταν έχουμε Πανσελλήνους, κάποιοι νιώθουν πολύ καλά και κάποιοι άλλοι ψυχολογικά νιώθουν φορτισμένοι. Στην πραγματικότητα, η Πανσέλινος έρχεται να ρίξει φως στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Δεν γίνεται κάτι εξωφρενικό. Απλά είναι το διάστημα εκείνο τις τελευταίες μέρες πριν την Πανσέλινο που φουντώνουμε υπερβολικά πάρα πολύ και τα σκάμε μπροστά. Δεν μπορούμε να κρατηθούμε. Είναι και παρορμητικά τα ζώδια. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να κρατήσουμε τα συναισθήματά μας, δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε το στόμα μας, δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τίποτα για τον εαυτό μας. Θα τα βγάλουμε φορά παρτίδα. Βεβαίως. Έλενα, πολύ στοχευμένη η ερώτησή σου, νομίζω ότι σε κοσμικό επίπεδο, πέρα δηλαδή από τα δικά μας τα προσωπικά προβλήματα, τα οικογενειακά ή τα επαγγελματικά, τα οικονομικά, η Πανσέλινος αυτή θα ρίξει και ένα πλήθος φωτός, θα ρίξει πάρα πολύ φως, έντονο σε αποκαλύψεις κοσμικές, σε παγκόσμια γεγονότα. Και επειδή οι Πανσέλινοι πάντα ρίχνουν φως, θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Και θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα σε τι ο ήλιος βρίσκεται στο ζώδιο του εγώκερο, το οποίο έχει να κάνει με τις εξουσίες, έχει να κάνει με τις κυβερνήσεις, έχει να κάνει με οτιδήποτε ασκεί μίας μορφής ελέγχου στον πλανήτη μας. Οτιδήποτε ασκεί εξουσία είναι ο ήλιος στον εγώκερο. Απέναντι βρίσκεται η Σελήνη που θα σχηματίσουν μεταξύ του την Πανσέλινο. Πανσέλινο έχουμε όταν ο ήλιος βρίσκεται απέναντι από τη Σελήνη. Μάλλον όταν η Σελήνη πηγαίνει απέναντι από τον ήλιο. Έτσι λοιπόν θα πέσει πάρα πολύ φως σε θέματα που έχουν να κάνει με τις εξουσίες του πλανήτη και ένας λόγος περισσότερο, επειδή σε αυτή την Πανσέλινο από δίπλα από τον ήλιο βρίσκεται και ένας πλανήτης κοσμικός, ένας πλανήτης μάζας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, που είναι ο πλανήτης Πλούτωνας. Σε αυτή την Πανσέλινο λοιπόν θα έχουμε τον ήλιο μαζί με τον Πλούτωνα, που είναι ένας πλανήτης κοσμικός, μάζας, κυβερνά και αυτός τον Πλούτο, Πλούτωνας, Πλούτος, την εξουσία. Και οτιδήποτε είναι, κυβερνήτης του Σκορπιού είναι, οτιδήποτε μας
πατρονάρει, οτιδήποτε μας μανιπιουλάρει και οτιδήποτε προσπαθεί να μας χρησιμοποιήσει και να μας διαχειριστεί. Ο πλανήτης, ξέρετε τώρα, σαν κυβερνήτης του Σκορπιού, ξέρει πάρα πολύ καλά το πώς θα κατευθύνει τις ενέργειες, το πώς θα δημιουργήσει τέτοιες εντυπώσεις, να το πω έτσι, αυτό που κάνουν οι Σκορπιοί. Πατάς ένα κουμπί και γίνεται αυτό το οποίο θέλουν, συναισθηματική χειραγώγηση. Σε κοσμικό επίπεδο. Όμως η Πανσέληνος με τη συμμετοχή του Πλούτονα έχει σκοπό να αποκαλύψει μεγάλα κοσμικά γεγονότα τα οποία θα αφορούν, τι άλλο, κυβερνητικές εξουσίες. Κυβερνητικές εξουσίες. Θα αποκαλύψει πράγματα τα οποία μέχρι στιγμής ήταν κρυφά, ήταν υπόγεια, ήταν κάτω από το χαλί, προσπαθούσαν να τα καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερο και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο Πλούτονας είναι στην 27η μοίρα, 26 και 29, 27η κοντά, πλησιάζει δηλαδή στο τέλος του ζωδίου του εγώκερο και οι τελευταίες μοίρες ενός ζωδίου και δει η τελευταία είναι πάρα πολύ σημαντική. Όταν ο Πλούτονας θα φτάσει στην 21η μοίρα του ζωδίου του εγώκερο και θα κάνει το πέρασμα στον υδροχό, εκεί θα δώσει ακόμα περισσότερες αποκαλύψεις, ακόμα περισσότερες κρίσεις, γιατί ο Πλούτονας είναι ένας πλανήτης που δημιουργεί κρίσεις, στην ανθρωπότητα και δει στις εξουσίες του πλανήτη. Εύχομαι λοιπόν οι εξουσίες του πλανήτη να καταρρεύσουν ομαδικά ή να καταρρεύσουν αυτοί οι οποίοι έχουν ασκήσει διαπλοκή, ψέμα και οτιδήποτε έχουν κάνει το οποίο ήταν εις βάρος της ανθρωπότητας. Και να δείτε ότι έτσι ακριβώς θα γίνει. Και όλα θα ξεκινήσουν από την Αμερική βεβαίως, γιατί η Αμερική έχει επιστροφή Πλούτονα και θα δείτε ξαφνικά κομμάτια διαφθοράς, έντονης διαφθοράς, το οποίο έχουμε ψιλοκαταλάβει, ψιλοαντιληφθεί, να είναι ολοφάνερα πια μπροστά στα μάτια μας. Ολοφάνερα. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Πλούτονας είναι πλανήτης μάζας, είναι πλανήτης ο οποίος από μόνος του φέρνει αποκαλύψεις. Ας μην ξεχνάμε ότι οι εκλήψεις πριν από 2 χρόνια μαζί με τη συμμετοχή του Δία και του Πλούτονα ήταν αυτές που απλώσανε το συγκεκριμένο γεγονός στην ανθρωπότητα. Είχαμε τον Δία, τον Πλούτονα και τον Κρόνο μαζί στις 10 Γενάρη του 2020 που συναντήθηκαν στο ζώδιο του Εγώκερο και είχαμε όλο αυτό το οποίο συνέβη τα προηγούμενα 2 χρόνια και τώρα σιγά σιγά πάει να τελειώσει, πάει να εκλείψει. Όμως αυτή η Πανσέληνος είναι πολύ πιθανό να αποκαλύψει μεγάλα κομμάτια της διαφθοράς αυτών που κυβερνούν και τα ψέματα τα οποία έχουν υποθεί ή έχουν καλυφθεί ή είναι κάτω από το χαλί, να βγουν στην επιφάνεια. Θα μάθουμε λοιπόν πάρα πολλά. Πάντα οι Πανσέληνοι έχουν αυτή την τεράστια δυνατότητα, αυτή την τεράστια δυναμική. Η Πανσέληνος στον καρκίνο επηρεάζει τον τρίτο οίκο της χώρας μας, τον τρίτο οίκο είναι. Αν επηρεάζει τον τρίτο οίκο της χώρας μας, γιατί δεν το έχω δει, μισό λεπτάκι να το τσεκάρω, τότε πιθανότατα να έχει να κάνει με τα μίντια, να έχει να κάνει με τους δημοσιογράφους, να έχει να κάνει με την αποκάλυψη των ειδήσεων. Η Ελλάδα έχει οροσκόπο στο τέλος του Ταύρου, ναι, πολύ σωστά. Η Πανσέληνος στην Ελλάδα θα γίνει στον τρίτο οίκο της χώρας και αυτό πιθανότατα να δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δημοσιογραφία, με τα μίντια, με τη τηλεόραση, με το ραδιόφωνο, με τα site και όλα αυτά. Μακάρι. Μακάρι να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι ο Κρόνος έχει πάρει φόρα, είναι στον υδροχό, θα πλησιάσει τον ήλιο της Ελλάδας, πάρα πολύ κοντά. Σήμερα που μιλάμε, ο Κρόνος είναι στην 12η μοίρα, στη 13η μοίρα, θέλει μόνο μία μοίρα να πιάσει τον ήλιο της Ελλάδας, ο οποίος βρίσκεται στην 14η. Και ο Κρόνος έχει να κάνει με τα όρια, σχετίζεται με τα όρια. Και επειδή ο ήλιος μέσα στον χάρτη μιας χώρας είναι και η πρώτη αρχή, δηλαδή η εξουσία, η κυβέρνηση, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, η πρώτη αρχή της χώρας, πιθανότατα να βάλει κάποια όρια. Αυτά λοιπόν. Πώς ακόμα θα μάθουμε, ακόμα Χριστίνα μου, δεν έχουμε μάθει τίποτα. Εγώ περιμένω αυτά το να μαθαίνουμε δεξιά και αριστερά, σκόρπιες, πληροφορίες, οι οποίες δεν μπορούμε να τις επαληθεύσουμε και να είμαστε και εντελώς 100% σίγουροι, δεν μου λέει κάτι. Εγώ περιμένω παγκόσμιες αποκαλύψεις, αποκαλύψεις οι οποίες να είναι αυτές οι οποίες ξέρουμε, αυτές οι οποίες περιμένουμε, αλλά να υποθούν από δημόσια και από δημόσια στόματα. Αυτό θα είναι για μένα μια πραγματική αποκάλυψη, δηλαδή να φανούν τα λάθη τα οποία έχουν κάνει στη διαχείριση αυτών των 2 ετών
και να βγουν βεβαίως και να τιμωρηθούν. Κοίταξε Γιώργο, εγώ θα πω το εξής, το έχω πει πολλές φορές και ντρέπομαι λίγο. Κάποτε ήθελα, όταν εγώ τελείωσα οικονομικά, έφυγα να σπουδάσω στο Λονδίνο το 1989, που καλύπτω τα χρόνια και την ηλικία μου, ήθελα να σπουδάσω δημοσιογραφία. Γιατί το 89 μόλις είχε ξεκινήσει η ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση, αλλά δεν με δέχτηκε το πανεπιστήμιο που έκανα έτοιμα τότε στο Λονδίνο. Είχε πολλά υψηλά στάνταρ στη γλώσσα, το City. Δεν με δέχτηκαν και γι' αυτό δεν έγινα δημοσιογράφος. Ευτυχώς που δεν έγινα. Γιατί αν υπήρχε μάχημη δημοσιογραφία, αν τα μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς ειδήσεως ήταν μάχημα και πραγματικά, δεν θα είχαμε φτάσει την ανθρωπότητα σε αυτό το σημείο. Είναι το μέγιστο σημείο εξουσίας και το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Το γνωρίζουμε. Αν υπήρχε μάχη με τη δημοσιογραφία και δει στην Ελλάδα που έχουμε τραβήξει και τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια με την κρίση, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Πολιτικοί και δημοσιογράφοι, νομίζω, εντάξει, όχι όλοι οι δημοσιογράφοι, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Τώρα, αυτή η Πανσέλινος λοιπόν, πιθανότατα εφόσον, δεν θυμάμαι ποια κυρία μου έδωσε την πληροφορία, γίνεται στον τρίτο οίκο της χώρας μας και σε σχέση με τον Κρόνο, ο οποίος πηγαίνει πάνω στον ήλιο της Ελλάδας, να δώσει πραγματικά στη χώρα πολύ σημαντική πληροφορία μέσα από τα μίντια. Όμως, αν θυμάστε, το τρίμηνο το οποίο σας είχα περιγράψει για την Ελλάδα δεν περιείχε πληροφορίες, δεν θυμάμαι να περιείχε θέματα τα οποία αναφορούσαν τους δημοσιογράφους και περισσότερα θέματα τα οποία αφορούσαν την νεολαία και τους πολιτικούς και την πολιτική. Δεν θυμάμαι να είχε κάτι σε σχέση με τα μίντια. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος να κουκουλώνονται όλα αυτά και να μην ξέρουμε τίποτα. Λοιπόν, επίσης το ίδιο διάστημα αναδρομή και ο Ερμής. Η Αφροδίτη είναι αναδρομή μέχρι τις 29 του συγκεκριμένου μήνα, μέχρι 29 Γενάρη. Θα μας δοθεί λίγο ακόμα η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την αναδρομή της Αφροδίτης για να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά τις ανάγκες και το τι χρειαζόμαστε από εδώ και πέρα για να είμαστε καλά και να είμαστε ευτυχισμένοι. Η Αφροδίτη στον Αιγόκερο δεν έχει πολύ καλή θέση, είναι λίγο στεγνή, λίγο μαζεμένη, λίγο φοβισμένη οικονομικά. Η Αφροδίτη στο ζώδιο του Κρόνου είναι λίγο τσιγκούνα στο να μπορέσει να διαθέσει τα καλά, τα αγαθά. Και περιμένω με αγωνία να γυρίσει στο ευθεία πορεία καταρχήν από τις 29 Δεκεμβρίου, να περάσει το ζώδιο του Υδροχώου και να δώσει έναν και να περάσει βεβαίως και στα ψάρια λίγο μετά για να δώσει τον καλύτερό του σε αυτό. Όμως είναι χρήσιμη η ανάδρομη πλανήτης, να ξέρετε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι η Αφροδίτη είναι ανάδρομη, μπορούμε να αξιολογήσουμε συμπεριφορές, συναισθήματα και αξίες. Νομίζω ότι αυτό τα δεινά που πέρασε η ανθρωπότητα τα τελευταία 2 χρόνια, τώρα που η Αφροδίτη είναι ανάδρομη, αποκαλύφθηκαν συμπεριφορές. Η Αφροδίτη ανάδρομη αποκάλυψε συμπεριφορές, αποκάλυψε συναισθηματικές εμπλοκές που μπορεί να είχαμε με διάφορους ανθρώπους που πιθανότατα δεν το περιμέναμε, δεν είχαμε εις γνώση μας το πώς μπορεί να μας αντιμετωπίσουν και βεβαίως αποκάλυψε και τα πραγματικά συναισθήματα των ανθρώπων τα οποία μην απορούμε γιατί ήταν τόσο φτηνά, τόσο λίγα. Η Αφροδίτη είναι στον Αιγόκερο ανάδρομη. Φτηνά, τσίπικα συναισθήματα, φτηνές συμπεριφορές, οι οποίες έγιναν ολοφάνερες μπροστά μας. Ας ελπίσουμε ότι τώρα που θα γυρίσει η Αφροδίτη σε ευθεία πορεία μετά τις 29 του μήνα, να πάρουμε συμπεριφορές, να ανέβει το αξιακό επίπεδο της Αφροδίτης, μια και η Αφροδίτη στον υδροχό είναι πιο φιλική, είναι πιο ανθρώπινη, αγαπά περισσότερο τον άνθρωπο, και να πάρουμε καλύτερες συμπεριφορές και να αξιολογήσουμε καλύτερα το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα, γιατί όλοι νομίζω έχουμε κάνει τρομερά ξεκαθαρίσματα σε φίλους, σε γνωστούς, σε συντρόφους και έχουμε δει τη ζωή με διαφορετικά, με άλλα μάτια. Επίσης, Κωνσταντία, γεια χαρά, έχεις κερδίσει την ετήσια ανάλυση, να στείλεις email για να στο στείλει εδώ πέρα η γραμματεία της σχολής μας. Και η ζωή έχει γίνει πάρα πολύ φτηνή, παρόλο που η ζωή θα ακριβήνει πάρα πολύ, το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτή η μετακίνηση του Δία στο ζώδιο των Ιχθύων, είδατε, τώρα είπαμε φθηνές συμπεριφορές. Όλοι μας παρακολουθήσαμε και είδαμε τι έγινε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Εμένα δηλαδή με συγκλώνησε το συγκεκριμένο γεγονός, γιατί και κάθισα και έψαξα και μελέτησα πάρα πολύ καλά το χάρτη του συγκεκριμένου υπεραθλητή. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει ένα τεράστιο αγώνα, φιλάνθρωπος,
ένα οροσκόπιο το οποίο είναι ασύλληπτο, κάθισα και το μελέτησα και θα το κάνω ένα γύρισμα αύριο στα, για λογαριασμό του Άστρα Εντάξει στο, για το Channel 9. Μου έκανε τεράστια εντύπωση το ποσειδόνιο στοιχείο που έχει ο Τζόκοβιτς. Έχει ποσειδώνα στο 12ο, σε τετράγωνο με τη Σελήνη και σε αντίθεση με τον Άρη του. Είναι πραγματικά ανθρωπιστής και φιλάνθρωπος. Αυτή η φτηνή συμπεριφορά, το να τον δεχτεί το κράτος της Αυστραλίας και να πάρει άδεια από τον Πρωθυπουργό και μετά να του δημιουργήσουν αυτό το θέμα και να τον εγκλωβίσουν. Δηλαδή, πιο φτηνή συμπεριφορά από αυτή δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα το οποίο έκαναν στο συγκεκριμένο υπεραθλητή, όταν θεωρείται ότι είναι ο νούμερο ένα αθλητής στον κόσμο μετά από τόσα χρόνια παρουσίας στα Grand Slam. Απίστευτο, δηλαδή, απίστευτο. Βεβαίως, για να πω και αυτό, αυτό που είδα εγώ στον δικό του χάρτη είναι ότι θα το ξεπεράσει όλο αυτό και θα πάρει όλη την αγάπη από τον κόσμο, θα γίνει ξαφνικά ακόμα πιο περιζήτητος και ακόμα πιο λαμπερός και θα του προσφερθούν ακόμα περισσότερα υλικά αγαθά, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει μεγαλύτερο και περισσότερο φιλανθρωπικό έργο. Και εγώ διάβασα πρόσφατα το φιλανθρωπικό έργο, έχει ανοίξει πάρα πολλά σχολεία, ταΐζει πάρα πολύ κόσμο, διαθέτει τα χρήματά του υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών και υπέρ παιδιών και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και η κυβέρνηση της Αυστραλίας του φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο, είναι ανήκουστο, είναι ασύλληπτο. Αυτό θα πει φτηνή συμπεριφορά με την Αφροδίτη στον Αιγόκερο ανάδρομη και αποκαλύφθηκε μπροστά μας, γιατί ξέρετε, γίνονται πολλά γεγονότα τα οποία μας εκνευρίζουν, μας θυμώνουν, δεν τα παρατηρούμε όμως, μας έρχονται στο μυαλό λίγο αργότερα για το πώς στην πραγματικότητα εκδηλώθηκαν. Ελπίζω να τον αφήσουν και να αγωνιστεί και να τους βάλει ακόμα μία φορά τα γυαλιά. Διαβάστε και ψάξτε λίγο περισσότερο για την συμπεριφορά των Αυστραλών και της Άγγλο-Αυστραλής εταιρείας η οποία έχει συμφέροντα στη Σερβία και που της έχει κόψει το δρόμο νομίζω και αυτό μπορεί να είναι μία τιμωρητική συμπεριφορά κατά του Τζόκοβιτς. Τα παιχνίδια της εξουσίας και των χρημάτων είναι τεράστια και καλό θα είναι να τα ψάχνουμε, αλλά ήταν κάτι νομίζω που θύμωσε όλο τον πλανήτη. Όχι γιατί είναι Σέρβος και επειδή τον συμπαθούμε και τον αγαπάμε και επειδή έχουμε αδυναμία στη Σερβία, όχι γιατί μεγάλωσε κάτω από τις βόμβες και τους βομβαρδισμούς που βίωσε η συγκεκριμένη αγαπημένη χώρα, αλλά γιατί είναι αυτός ο οποίος είναι και μας και έχει χαρίσει στην ανθρωπότητα όλο αυτό το φιλανθρωπικό έργο. Και εγώ θα ήμουν μαζί του με οποιοδήποτε τρόπο. Λοιπόν, ο Ερμής επίσης ανάδρομος και αυτός μας είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμος. Ήδη έχει κόψει ταχύτητα και δημιουργεί πολλά προβλήματα. Θα αναδρομήσει μέσα στο ζώδιο του υδροχώου. Αυτό σημαίνει ότι θα φέρει πίσω Γιάννη τα καράβια, το λέω εγώ, θα μας φέρει πολλά γεγονότα του παρελθόντος στη μνήμη και θα δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που θα θυμηθούμε και θα ξαναθυμηθούμε μαζί με την ανάδρομη Αφροδίτη οτιδήποτε μας είναι χρήσιμο να επαναξιολογήσουμε. Παλιά πράγματα, παλιά πρόσωπα από το παρελθόν κυρίως, καταστάσεις από το παρελθόν, χαμένα αντικείμενα από το παρελθόν, αλλά και σκέψεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν το μυαλό προς τα πίσω, θα μας οδηγήσουν στο να κάνουμε την αξιολόγηση των καταστάσεων ακόμα μία φορά από την αρχή, προκειμένου όταν θα γυρίσει σε ευθεία πορεία ο Ερμής να μπορέσουμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Ο Ερμής θα γίνει ανάδρομος στις 13 του μήνα, μεθαύριο. Θέλω να πω ότι αν σας ενδιαφέρει να υπογράψετε κάτι, δεν προλαβαίνετε, έχετε μόλις μία μέρα αύριο, γιατί εγώ ούτε μεθαύριο 12 του μήνα, μία μέρα πριν, θα τολμούσα να κάνω κάτι ακριβώς πάνω στην αναδρομή ενός πλανήτη, μια και πάνω στην αναδρομή ακριβώς βγάζει το χειρότερό του χαρακτήρα, το χειρότερό του εαυτό. Θα μείνει ανάδρομος 3 ολόκληρες εβδομάδες στο ζώδιο του υδροχώου, θα περάσει για πολύ λίγο στο ζώδιο του Αιγόκερο, περίπου στις 27 Ιανουαρίου θα περάσει πίσω στον Αιγόκερο, θα παραμείνει εκεί κάποιες λίγες μέρες, θα κάνει και αυτός μια συνάντηση με τον Πλούτονα και εκεί θα έχουμε πάλι πολλές αποκαλύψεις, 30 Ιανουαρίου του 2022 και εκεί θα υπάρχουν αποκαλύψεις και θα γυρίσει βεβαίως σε ευθεία πορεία μέσα στο Φεβρουάριο, περίπου στις 3 του μήνα, 4 Φεβρουαρίου θα γυρίσει σε ευθεία πορεία, 5 θα έχει πάρει την ευθεία, πάλι θα συναντήσει τον Πλούτονα, όλο το Φεβρουάριο θα έχουμε σημαντικές αποκαλύψεις, οι οποίες θα σχετίζονται με τα media, με νέα, θα μας έρχονται στην επιφάνεια νέες πληροφορίες.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Αργυρό. Επιτυχίες θέλουμε και καθαρό μυαλό και διάβγεια για να μπορούμε να μεταφράζουμε τα αστρολογικά σύμβολα σωστά. Γιατί ξέρετε τώρα, το να μεταφράσεις τα αστρολογικά σύμβολα και τις γωνίες των πλανητών είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχεις πολύ καθαρό και πολύ διαβγή μυαλό και βεβαίως να παρακολουθείς και την επικαιρότητα και να έχεις και άλλου είδους γνώσεις, να την ψάχνεις δηλαδή λίγο που λέμε. Λοιπόν, ο Ερμής λοιπόν θα γυρίσει ανάδρομο, θα γυρίσει ευθεία πορεία μετά τις 4-5 του Φεβρουαρίου, οπότε ό,τι σημαντικό έχετε να κάνετε, καλό θα ήταν να το αποτολμήσετε αύριο και όλο το υπόλοιπο διάστημα να κάνετε τις έρευνές σας, να ερευνήσετε, να δείτε. Ο ανάδρομος Ερμής είναι πάρα πολύ καλός για έρευνες αγοράς, μια και έχουμε εκπτώσεις, οτιδήποτε θέλει να αγοράσει κανένας, καλό θα είναι να το ψάξει μέσα στον ανάδρομο και να κάνει την κίνησή του αφού ο Ερμής ισιώσει. Βεβαίως, εγώ θα πω και την αντίθετη άποψη. Εγώ είχα ένα δάσκαλο Αμερικάνο, ο οποίος είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία τώρα, είναι κοντά στα 86-87 ετών. Αυτός, παρόλο που είναι παλιός στην πιάτσα, θεωρούσε ότι δεν μπορούμε να σταματάμε τη ζωή μας με τον ανάδρομο. Η δική μου όμως η πρακτική εμπειρία έχει πει ότι με ανάδρομο Ερμή, αν θέλεις κάτι να μακροημερεύσει, μην το αποτολμήσεις γιατί δεν θα έχει διάρκεια χρόνου. Δηλαδή, μην πας να γραφτείς σε γυμναστήριο με ανάδρομο, θα σταματήσεις. Μην ξεκινάς δίαιτα, δεν θα πάει καλά. Οτιδήποτε θέλουμε, ένα συμβόλαιο, μία μετακόμιση. Έχω μετακομίσει με ανάδρομο και δεν πέτυχε, ξαναγύρισα πίσω. Έχω αγοράσει πράγματα, μου τα έχουν επιστρέψει, δεν βγήκαν καλά. Λοιπόν, αν θέλετε λοιπόν να μακροημερεύσει κάτι, καλό θα είναι να το κάνετε όταν ο Ερμής δεν είναι ανάδρομος. Επειδή όμως το ζώδιο του υδροχόου γενικά έχει μια πάρα πολύ καλή θέση, είναι ένας λαμπρός Ερμής, ο οποίος έχει φανταστικές ιδέες, δεν αποκλείεται καθόλου μα καθόλου το διάστημα που ο Ερμής είναι ανάδρομος, γιατί είμαστε και πολλοί άνθρωποι γεννημένοι με ανάδρομο. Δεν εξαιρούμαστε εμείς από τα καινούργια ξεκινήματα, να ξέρετε. Όμως όποιος είναι γεννημένος με ανάδρομο Ερμή, το διάστημα που Ερμής αναδρομή, να ξέρετε ότι το μυαλό του δουλεύει ρολόι. Δουλεύει ρολόι, έχει καταπληκτικές ιδέες, του έρχονται βέβαια και πράγματα έτσι από το παρελθόν και πρέπει να τα σκαλίζει λίγο παραπάνω, αλλά το μυαλό μας δουλεύει πάρα πολύ καλά όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος και έχουμε γεννηθεί με ανάδρομο Ερμή. Δεν εξαιρούμαστε όμως, να ξέρετε, από τα καινούργια ξεκινήματα, γιατί ούτε σε εμάς που τον καλοπιάνουμε πιάνουν. Όχι, να μην εκδώσουμε βιβλίο μέσα στον Ιανουάριο, σε καμία περίπτωση. Όχι, όχι. Δεν κάνουμε εκδόσεις με ανάδρομο Ερμή. Ιδιαίτερα δεν κάνουμε πράγματα που αφορούν τον Ερμή. Δεν θα πάνε καλά, έτσι είναι απλό. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν για την Πανσέλινο, η οποία εκτός από τον ανάδρομο, θεωρώ ότι αυτή η Πανσέλινο είναι πάρα πάρα πολύ λαμπερή και ταυτόχρονα πάρα πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. Το ζώδιο του καρκίνου, το οποίο θα βρίσκεται το φεγγάρι, είναι πολύ συναισθηματικό, είναι δραματικό φεγγάρι. Θα έχουμε πολλές αποκαλύψεις. Θα έχουμε αποκαλύψεις προσωπικές, ο καθένας για λογαριασμό μας, ανάλογα με το ζώδιο και τον οροσκόπο, θα μάθουμε συγκλονιστικά πράγματα, θα νιώσουμε πολύ έντονα συναισθήματα εξαιτίας της συμμετοχής του Πλούτονα και θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει τα μάτια στραμμένα στο μέλλον να δει πώς θα μπορούσε να αξιοποιήσει κλεισίματα κύκλων. Γιατί πάντα ένα γεμάτο φεγγάρι, μία πανσέλινος, φέρνει και μία ολοκλήρωση. Μπορούμε να κλείσουμε ένα κύκλο, να μην τον κλείσουμε όμως δραματικά, να μην πούμε κουβέντες οι οποίες να είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένες, γιατί όλο το περιβάλλον γύρω θα είναι πολύ πολύ φορτισμένο. Τι λέει η Μαρία, πριν βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου την Παρασκευή, το Υπουργείο Αθλητισμού της Γαλλίας τον έκλεισε την άνοιξη για τους αγώνες του Ρολάν Γκαρός και εκεί έκανε συμμαχία. Μάλιστα. Οκ. Λοιπόν. Πρόσεξε, αν είναι να πουλήσεις, να πουλήσεις, Έλενα, εννοείται. Αυτός που θα το πάρει θα πρέπει να ξέρει να μην υπογράψει με ανάδρομο. Αυτό είναι το γεγονός. Λοιπόν, να σας πω και 2-3 πράγματα για το χάρτη της Ελλάδας, το οποίο είναι σημαντικό. Να ξέρετε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε πάρα πολλές βροχές και μέσα στο Μάρτιο, αλλά και μέχρι τα μέσα του Απριλίου, κυριολεκτικά η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα με το υγρό στοιχείο, όπως και όλος ο πλανήτης. Η σύνοδος με το Δία με τον Ποσειδώνα θα φέρει μια αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, ήδη έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Η σύνοδος Δία Ποσειδώνα πάντα φέρνει έμπνευση και όραμα, φέρνει όμως και κερδοσκοπία, γιατί κάποιος έχει πολύ καλές ιδέες και το κάνει λεφτά εις βάρος των άλλων, φέρνει και κερδοσκοπία.
Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ δυνατές ανατιμήσεις σε προϊόντα τα οποία προέρχονται από τις μετακινήσεις, από τα transport κλπ. Να είστε προετοιμασμένοι ότι αυτό το κομμάτι δεν πρόκειται να το γλιτώσουμε. Η Ελλάδα θα υποστεί τις παγκόσμιες συνέπειες της αύξησης του πετρελαίου και του αερίου και αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια χρονιά που θα δημιουργήσουμε καινούργιες αξίες και καινούργιο αξιακό σύστημα. Αυτά τα οποία ξέραμε όλο το προηγούμενο διάστημα τείνουν να εκλείψουν. Θα εκτιμήσουμε τελείως διαφορετικά τη ζωή και θα δείτε ότι ό,τι μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα, από το τέλος του Γενάρη και μετά, δηλαδή Φλεβάρι-Μάρτι, θα είναι τα οικονομικά, θα είναι τα λεφτά μας, θα είναι οι ασφαλιές μας, θα είναι το πώς θα νιώσουμε ασφαλείς οικονομικά από εδώ και στο εξής και νομίζω ότι ήδη η ανθρωπότητα έχει αρχίσει και παίρνει μια τέτοια τροπή. Θα σταματήσει να μας απασχολεί το θέμα του ιού. Ήδη το βλέπετε ότι με τόσα κρούσματα και παγκόσμια και όλα αυτά δεν κλείνει τίποτα, είναι τα πάντα ανοιχτά. Πάει να τελειώσει αυτό το θέμα. Θα απομακρυνθεί και ο Κρόνος από τον ουρανό το τετράγωνο 10 μοίρες, οπότε θα ησυχάσουμε. Τα οικονομικά λοιπόν είναι αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα και η χώρα μας είναι ήδη ταλαιπωρημένη οικονομικά και θα ταλαιπωρηθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα με την ακρίβεια, με τις βροχές, με τις αποφάσεις που παίρνουν τα κέντρα εξουσίας και όλα αυτά. Να σας πω επίσης ότι η Ελλάδα με το που θα μπουν οι πλανήτες στον υδροχό, δηλαδή μετά τις 21-22 του Ιανουαρίου, θα αρχίσουν να ενεργοποιούνται και οι εκλήψεις, οι οποίες φέτος γίνονται στο σταθερό άξονα. Υπάρχουν εκλήψεις λοιπόν μπροστά, οι οποίες έχουν να κάνουν με την χώρα μας, με την ηγεσία, με την κυβέρνηση, με όποιον είναι εν πάση περιπτώσει σε θέση εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε έντονες ανακατατάξεις μέσα στο κυβερνών κόμμα, θα έχουμε έντονες ανακατατάξεις στο κοινοβούλιο, θα έχουμε ισχυρές συγκρούσεις, πολύ πιθανά και πιθανότατα βεβαίως να πάμε σε εκλογές και να δούμε καινούργια σχήματα και καινούργιες συνεργασίες, οι οποίες δεν θα μας κάνουν εντύπωση βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώς τα έχουμε δει όλα το τελευταίο διάστημα. Αυτό που είναι ανησυχητικό περισσότερο από όλα στο χάρτη της Ελλάδας είναι ότι επαναλαμβάνεται μια πάρα πολύ σκληρή γωνία στο χάρτη μας, η οποία είχε γίνει ξανά το καλοκαίρι του 2015, την περίοδο εκείνη την οποία έκλεισαν οι τράπεζες και είχαμε τα capital control. Βεβαίως η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, έχω πει, με τον ίδιο τρόπο, αλλά κάτι παρόμοιο με τα οικονομικά, με τις πιέσεις τις οποίες τραβάμε, κάτι παρόμοιο περιμένουμε ότι θα γίνει και θα δυσκολευτούμε οικονομικά. Εγώ νομίζω ότι και κρατάνε την οικονομία ανοιχτή με νύχια και με δόντια τώρα, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει φράγκο. Με τις υποχρεωτικότητες, ναι, θα σταματήσουν οι πιέσεις. Θα σταματήσουν. Θα σταματήσει ο ομαδικός περιορισμός. Θα υπάρξουν πολλά, θα υπάρξουν βεβαίως και πολύ, θα υπάρξουν και καλά γεγονότα. Να ξέρετε ότι στην ανθρωπότητα δεν υπάρχει ποτέ δικαιοσύνη. Πάντα είναι κάποιοι οι οποίοι τραβάνε το μεγάλο κουπί και πάντα είναι κάποιοι οι οποίοι βρίσκουν τρόπο και επιβιώνουν. Τώρα προς το παρόν, ο καινούριος οικονομικός κύκλος του Δία και του Κρόνου έχει ξεκινήσει από πέρυσι τον Δεκέμβριο. Δίας Κρόνου στον υδροχό, ξεκίνησε η οικονομική ανάπλαση, οικονομική ανάταση του πλανήτη. Δεν θα το δούμε ακόμα, θα το δούμε όταν θα γίνει το πρώτο εξάγωνο του Δία με τον Κρόνο, όταν ο Δίας θα περάσει στο ζώδιο του Κριού. Του Κριού, 2000, από το καλοκαίρι δηλαδή του 2022 και μέσα στο 2023, εκεί θα φανεί το κομμάτι της ανάπτυξης και το πώς, το πού θα πρέπει να στραφούμε και να κερδίσουμε τα χρήματά μας. Γιατί βεβαίως η οικονομία κατά καιρούς αλλάζει, το γνωρίζετε όλοι. Επαγγέλματα φεύγουν από τη μέση, αντικαθιστούνται με κάποια καινούρια και πάει λέγοντας. Θα αλλάξει η κοινωνία μας, θα αλλάξει. Εγώ τις φοβάμαι τις τράπεζες πάρα πάρα πολύ, τις φοβάμαι. Γιατί το καλοκαίρι του 2015 που είχαμε πάλι παρόμοιες όψεις, δεν είχε πάει το μυαλό μου τότε ότι μπορεί να κλείσουν οι τράπεζες. Ήξερα ότι υπάρχουν οικονομικά θέματα με τα μνημόνια και όλα αυτά, αλλά δεν το περίμενα. Τώρα λοιπόν που ξαναβλέπω παρόμοιες όψεις, σκέφτομαι από πού θα μπορούσαν να χαθούν λεφτά και πώς θα μας τριμώξει πάλι η οικονομία στην Ελλάδα. Έχω σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει κούρεμα. Είναι και αυτό ένα από τα ενδεχόμενα. Έχω σκεφτεί ότι πάλι μπορεί να μείνουμε χωρίς λεφτά και πάλι να είμαστε εκτεθειμένοι και γι' αυτό να δούμε κυβερνήσεις συνεργασιών που θα συμφωνούν πάλι όλοι μαζί για το πώς θα δανειστεί η χώρα.
Η χώρα μας έτσι κι αλλιώς είναι μια χώρα η οποία είναι δανεισμένη, έχει δία στον 8ο. Η πολιτική αστρολογία λέει ότι η εσωτερική αρμονία υπάρχει μόνο με εξωτερικό δανεισμό, όταν ο Δίας είναι στον 8ο. Και νομίζω ότι δεν έχουμε συνέλθει. Ο τουρισμός είναι αυτός ο οποίος μπορεί. Ναι, για κούρεμα χρημάτων όπως στην Κύπρο, κάτι τέτοιο εννοώ. Είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στα ενδεχόμενα. Δεν λέω ότι θα γίνει οπωσδήποτε, αλλά είναι κάτι το οποίο με αυτές τις όψεις που έχει η Ελλάδα μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, οπότε θα πάρουμε όλοι τα μέτρα μας και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δεν μπορώ να απαντήσω σε προσωπικά οροσκόπια, Χριστίνα. Πρέπει να δω το οροσκοπιό σου. Πώς θα το δω τώρα? Δεν είναι όλοι υδροχόοι το ίδιο. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, όχι, υποχρεωτικότητα, απάντησα και προηγουμένως, δεν πρόκειται να συνεχίσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε την Πανσέλινο για τις αποκαλύψεις και το τι θα φέρει στο κάθε ζώδιο. Θα σας βάζω το συμβολάκι πάνω για να ξέρετε τι έχετε να περιμένετε ανάλογα με το ζώδιό σας. Θα σας θυμίσω ότι πρέπει να ακούτε και το ζώδιο του οροσκόπου σας, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Προσέξτε τα συναισθήματα τα οποία θα σας γεννηθούν, γιατί θα φουντώσετε όλοι με αυτή την Πανσέλινο, θα φουντώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να μείνει έξω από αυτό. Όλοι θα φουντώσουμε και όλοι θα δυναμητήσουμε μέσα από συσσωρευμένα παράπονα, από συσσωρευμένες πιέσεις, και συνήθως τα πράγματα λειτουργούν, να ξέρετε, πριν την Πανσέλινο. Δηλαδή η Πανσέλινος είναι 18 του μήνα, από τώρα που μιλάμε και μέσα στις επόμενες 8 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί το φεγγάρι, σε όλους μας θα υπάρχει ένα συναισθηματικό δράμα, μια δραματική Πανσέλινος που θα αποκαλύψει πράγματα ή θα μας αποκαλύψει πράγματα μπροστά στα μάτια μας ή θα αποκαλύψουμε εμείς σε άλλους ανθρώπους πράγματα. Πάντως εσωτερικά θα τραβήξουμε πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό δράμα, ένα παραλήρημα να το πω έτσι. Δεν ξέρω ποιος θα καταφέρει να κρατηθεί. Τα παρορμητικά ζώδια, κρύη, ζυγή, καρκίνη και εγώκερη, δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρουν όλοι να συγκρατηθούν. Και αυτό το οποίο θα νιώσουμε είναι αυτή τη δραματική, αυτό το δράμα το εσωτερικό, το παράπονο του ότι είμαστε ρηγμένοι, ότι δεν μας προσέχουν, ότι δεν μας αγαπάνε. Έτσι λοιπόν για το ζώδιο του κρύου, το φεγγάρι, η Πανσέλινος αυτή θα βρίσκεται στον καρκίνο. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με το σπίτι και την οικογένεια. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους στους οποίους μένετε μαζί στον ίδιο χώρο. Έχει να κάνει με αγοροπολισίες ακινήτων, πιθανότατα να πρέπει να ολοκληρωθεί κάτι το οποίο σχεδιάζεται με ένα σπίτι ή με μία μετακόμιση, μία ανακαίνιση και όλα αυτά μέσα σε αυτή την κακοκαιρία, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρετε. Επίσης η Μανσέλινος θα φέρει αποκαλύψεις λοιπόν οικογενειακές για τους κρυούς που πιθανότατα να σχετίζονται με άτομα της οικογένειας. Μην απογοητευτείτε οι κρύοι, μην φουντώσετε, μην τσακωθείτε με άτομα της οικογένειας αν μάθετε πράγματα τα οποία θα σας πειράξουν πάρα πολύ. Επίσης η κρυή τυχαίνει, όχι την χάνει, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κάποια ξεκαθαρίσματα, κάποιες συζητήσεις, να πέσουν στο τραπέζι με θέματα, με άτομα της οικογένειας, τα οποία είτε σχετίζονται με ζητήματα τα οποία είναι κληρονομικά ή με θέματα τα οποία είναι, πώς να το πω, στο τραπέζι αυτό το διάστημα για τον καθένα μπορεί να είναι διαφορετικό. Υπάρχουν τρομερά παράπονα από τους κρυούς, τα οποία παρεμποδίζουν κιόλας την ανάπτυξή σας την επαγγελματική. Η Σελήνη είναι μέσα στον τέταρτο οίκο του σπιτιού και έχετε θέματα με αυτούς που μένετε μαζί ή με ακίνητα, αλλά παράλληλα ο ήλιος είναι στο δέκατο οίκο, στην καριέρα, στα επαγγελματικά σας. Πιθανότατα λοιπόν να μην σας αφήνουν να ασχοληθείτε με την καριέρα σας και με αυτά τα οποία θέλετε, με τα επαγγελματικά σας, όσο θα θέλατε. Αυτό μπορεί να σας εκνευρίσει. Το ζώδιο του κρυού είναι παρορμητικό ζώδιο, είναι πολύ δυναμικό και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξετε είναι να μην φτάσετε τα πράγματα στα άκρα. Δηλαδή, οι αποκαλύψεις οι οποίες θα γίνουν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και ή σε θέματα κινήτων. Ή οι αποκαλύψεις οι οποίες μπορεί να κάνετε εσείς, γιατί και εσείς μπορεί να ανοίξετε το στόμα σας και να πείτε πράγματα τα οποία να σοκάρουν το οικογενειακό περιβάλλον. Φροντίστε τουλάχιστον τους πιο ευάλωτους, τους πιο ευαίσθητους της οικογένειας, να μην τους πληγώσετε. Και να μην πληγωθείτε βέβαια, γιατί και αυτό είναι μέσα στο συγκεκριμένο σενάριο. Λοιπόν, για τους ταύρους μας, αυτή η Πανσέλινος δεν είναι πολύ δυσάρεστη, είναι μια Πανσέλινος όμως η οποία και αυτή θα φέρει και σε εσάς αποκαλύψεις. Δεν είναι τόσο δυσάρεστη και τόσο πιεστική και τόσο δραματική όσο ήταν για τους κρυούς.
Για τους Ταύρους το πιθανότερο είναι ότι αυτό το φεγγάρι θα φέρει αποκαλύψεις και θα μάθετε πράγματα, είτε πάλι από συγγενικά πρόσωπα, από αδέλφια, από ξαδέλφια, από γείτονες ή από ανθρώπους που θα συναντήσετε ξαφνικά μπροστά σας και θα σας πούν πράγματα τα οποία θα σας αφήσουν και εσάς έτσι λίγο, θα σας τραντάξουν εσωτερικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά. Το σίγουρο είναι ότι θα μάθετε πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία δεν το περιμένετε. Κάποια από αυτά θα σας ταράξουν, θα δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο ανασφάλειας για τους Ταύρους και φόβου, που έτσι κι αλλιώς υπάρχει αυτό το διάστημα σε ένα μεγάλο βαθμό. Η Πανσέληνος αυτή βεβαίως μπορεί να ολοκληρώσει κάποια θέματα, να πάρετε κάποιες αποφάσεις που σχετίζονται με σπουδές ή με μεταφορικά μέσα. Μην αγοράσετε οι Ταύροι, μην προβείτε τώρα σε αγορές με τον ανάδρομο Ερμή για να μην το μετανιώσετε λίγο αργότερα. Αν έχετε οροσκόπο Ταύρο βεβαίως, μπορεί να προγραμματίσετε κάποιο ταξίδι, κάποια μετακίνηση, κάτι το οποίο να σχετίζεται με μια κοντινή διαδρομή, όχι με κάτι πάρα πολύ μακρινό, ή με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με συγγενείς εξαγχιστίας. Πιθανότητα να σας επισκεφτούν άνθρωποι αυτό το διάστημα που έχετε να δείτε πολύ καιρό και να χρειαστεί να τους εξυπηρετήσετε. Αποκαλύψεις όμως, πολύ σημαντικές, ακόμα οι οποίες είναι μπροστά στα μάτια σας για τους φίλους Ταύρους και είναι σημαντικό. Τώρα, για τους Ταύρους θέλω να πω ότι επειδή υπάρχει γενικότερα ένα πολύ πιεστικό τοπίο και μιλάω για όλους τους Ταύρους και του πρώτου και του δευτέρου αλλά και του τρίτου δεκαημέρου, θα χρειαστεί να κάνετε υπομονή αρκετό καιρό προκειμένου να μείνετε ικανοποιημένοι από αυτά τα οποία γίνονται γύρω σας. Και η διάθεσή σας δεν είναι πολύ καλή και τα οικονομικά σας δεν είναι καλά και η υγεία σας είναι σε μια φάση η οποία χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οι Ταύροι λίγο απ' όλα, λίγο τα οικονομικά, λίγο η υγεία, λίγο το κομμάτι της οικογένειας το οποίο είναι απαιτητικό και οι φίλοι δεν είναι αρκετά κοντά σας για να σας βοηθήσουν. Σαν να έχει απομακρυνθεί ο κόσμος από γύρω και να νιώθουν οι Ταύροι μας μια τεράστια μοναξιά. Σαν να πρέπει να τα κάνετε όλα μόνοι σας και είναι κάτι το οποίο δεν σας αρέσει βεβαίως καθόλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους διδύμους. Οι δίδυμοι αυτοί, η Πανσέληνος, είναι αρκετά πιεστική και αρκετά εκφοβιστική σε σχέση με τα οικονομικά. Πιθανότατα να σας φέρει στο προσκήνιο θέματα με την εφορία, θέματα με δημόσια ταμεία, θέματα τα οποία μπορεί να είχατε παραβλέψει και τώρα καλείστε να έρθετε να τα πληρώσετε. Υπάρχει λοιπόν ένα ξόδεμα για τους διδύμους, να ολοκληρωθεί ένα κομμάτι εξόδων το οποίο έχετε μπροστά σας και πρέπει να τακτοποιήσετε. Είναι μία Πανσέληνος η οποία θα σας ταράξει και εσάς συναισθηματικά, γιατί και εσείς θα αποκαλυφθούν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζετε, πιθανότατα κάποια έξοδα τα οποία έχουν κάνει άτομα της οικογένειάς σας ή δανεικά ή με φίλους ή οτιδήποτε μπορεί να κλονίσει το κομμάτι των ασφαλιών, έρχεται αυτή η Πανσέληνος να υπερτονίσει τη συναισθηματική ανασφάλεια, γιατί οι Σελήνες τον καρκίνο, συναισθηματική ανασφάλεια λοιπόν για τους δίδυμους και τους οροσκόπους δίδυμους ή μπορεί να μάθετε πράγματα για το σύντροφό σας ή για τις σχέσεις σας που θα σας κλονίσουν. Το επόμενο ζώδιο από εσάς είναι το κομμάτι το οποίο αφορά την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και τις ασφάλειες. Μπορεί ξαφνικά οι δίδυμοι να νιώσετε πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια από τους ανθρώπους που έχετε γύρω σας και να μην είναι αμιγώς οικονομικό το θέμα. Ξαφνικά να χάσετε την εμπιστοσύνη σας έναντι ανθρώπων που δεν ήσασταν, που ήσασταν σίγουροι, εν πάση περιπτώσει, ότι μπορούν να σταθούν πλάι σας με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Λοιπόν, παραιτήθηκες από τη δουλειά πριν λίγες μέρες. Δεν σε προλάβαμε, δεν σε προλάβαμε. Μπορεί όμως να σου βγει και σε καλό, έτσι, μπορεί και να βγει σε καλό. Λοιπόν, για τους καρκίνους. Για τους καρκίνους εννοείται ότι αυτό το φεγγάρι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα το τρίτο δεκαήμερο των καρκίνων θα έχετε πολύ σημαντικές αποκαλύψεις. Οι καρκίνοι, οι οποίοι είναι γεννημένοι 17, 18 και 19 του Ιουλίου, θα είστε εσείς που θα πάρετε φόρα παρτίδα πράγματα συγκλονιστικά, αποκαλύψεις. Οι καρκίνοι, προσέξτε το κομμάτι της υγείας, γιατί αυτό το φεγγάρι σας αφορά. Τα θέματα σχέσεων, υπάρχει μια αναμέτρηση μεταξύ των δικών σας αναγκών και προτεραιοτήτων και οτιδήποτε σας ευχαριστεί και σας κάνει χαρούμενους και αυτά τα οποία θέλουν οι πολύ σημαντικοί άλλοι της ζωής σας. Και σημαντικοί άλλοι
Μπορεί να μην είναι μόνο ο σύντροφος ή οι συνεργάτες, μπορεί να είναι και φίλοι που κάνετε, που έχετε έτσι μια στενή σχέση, μπορεί να είναι τα παιδιά σας, μπορεί να είναι άλλα συγγενικά πρόσωπα. Απέναντι λοιπόν από τους καρκίνους ο ήλιος φωτίζει το κομμάτι των σημαντικών άλλων και γίνεται μια αναμέτρηση, μια πίεση, θα νιώσετε πάρα πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένοι οι καρκίνοι και οι οροσκόποι καρκίνοι, ότι δεν μπορείτε να βάλετε σε προτεραιότητα τον εαυτό σας, αλλά όλοι οι άλλοι θέλουν ή ζητάνε κάτι από εσάς. Και σημαντικές αποκαλύψεις θέματα σχέσεων. Το κομμάτι της οικογένειας, επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και ο ανάδρομος Ερμής, και αυτός θα παίξει το ρόλο του με τους καρκίνους, οι οποίοι θα κλονίσει και αυτός κομμάτια των ασφαλιών, των οποίων έχετε καταθέσει σε πολύ δικά σας άτομα. Οι καρκίνοι πολύ φορτισμένοι συναισθηματικά, προσέξτε μέχρι την Πανσέλινο, γιατί μπορεί να πείτε ή να κάνετε πράγματα τα οποία μπορεί να σας στεναχωρήσουν ή να σας πληγώσουν. Λοιπόν, Μιλτό, βγάλε τον οροσκόπο στο κορίτσι. Βοηθήστε με ρε παιδιά εσείς που ξέρετε αστρολογία. Βγάλετε όποιος ζητήσει τον οροσκόπο και έχετε τον υπολογιστή μπροστά σας, επειδή εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Βοηθήστε τους ανθρώπους να μάθουν τον οροσκόπο. Βεβαίως σε αφορά. Συγγνώμη παιδιά. Θεωρώ ότι θα γίνουν τρομερά πολλαπλά ξεκαθαρίσματα από τους καρκίνους. Εγώ δεν θεωρώ τίποτα πολύ σημαντικό πλέον πλην της υγείας, να πω και την αλήθεια. Αν έχετε λοιπόν διαφωνίες με το τέρι σας, οι καρκίνοι, φροντίστε να μην φτάσετε τα πράγματα στα άκρα, να μην γκρινιάζετε, να μην απαιτείτε, να μην έχετε αυτή τη συνηθισμένη διάθεση αν δεν σας ικανοποιούν απόλυτα αυτά τα οποία σας λένε ή σας κάνουν, να μην το διαλύσετε. Γιατί φαίνεται και χωρισμούς, να το πούμε και αυτό. Αυτή η Πανσέλινος για το τρίτο δεκαήμερο των καρκίνων μπορεί να φέρει πολύ σημαντικά breaks. Λοιπόν, ψάχνω να βρω το ζώδιο του Λέοντα, αλλά δεν το βρίσκω. Ελπίζω να το βρω. Λέοντας, νάτος. Λοιπόν, για τα λιοντάρια, αυτή η Πανσέλινος δεν είναι ό,τι καλύτερο. Όπως καταλαβαίνετε, μία Πανσέλινος η οποία γίνεται στο πίσω ζώδιο, το φεγγάρι θα είναι πίσω από εσάς, από τα λιοντάρια και τους οροσκόπους Λέοντες, θα φέρει, το λιγότερο που μπορεί να φέρει για τα λιοντάρια είναι μια τρομερά κακή ψυχολογία. Μία διάθεση να κρυφτούν, που δεν το συνηθίζουν, μία διάθεση να απομακρυνθούν από παρέες, από κοινωνικότητα, να μην θέλουν να σηκωθούν από το κρεβάτι, να μην θέλετε τα λιοντάρια να κάνετε τις υποχρεώσεις σας. Και νομίζω ότι αυτό το διάστημα για τους Λέοντες το να κάνουν το σωστό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάτε, λιοντάρια μου, ότι απέναντί σας βρίσκεται ο Κρόνος. Και είναι μια μοναδική ευκαιρία να οριοθετηθείτε, να βάλετε όρια μεταξύ των δικών σας αναγκών, των δικών σας πραγμάτων και των άλλων. Τα λιοντάρια συνειδητοποιούν αυτή την εποχή ποιους έχουν ακριβώς απέναντί τους, πού βρίσκονται τα όρια τους μεταξύ των ανθρώπων των δικών τους, της παρέας, της φιλίας, των συντρόφων, των παιδιών, και στρέφουν το βλέμμα προς τα μέσα και βάζουν τον εαυτό τους και τις δουλειές τους σε πρώτη προτεραιότητα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτή η Πανσέλινος να μην επηρεάσει συναισθηματικά τα λιοντάρια και να μην πάρετε αποφάσεις οι οποίες θα τις πάρετε σε μια στιγμή πολύ κακής διάθεσης, μια κακοδιαθεσία. Η Πανσέλινος θα σας δημιουργήσει μια φόρτιση ψυχολογική και συναισθηματική, μπορεί να φέρει κομμάτια και θέματα υγείας στην επιφάνεια, όχι σημαντικά πράγματα, αλλά επειδή τα λιοντάρια στριφογυρίζουν αυτή την εποχή και κάνουν εξετάσεις, γενικές εξετάσεις, κοιτάνε την υγεία τους, τα τριγλυκερίδια, τη χοληστερίνη, τα μάτια, τα δόντια, τα κόκαλα και όλα αυτά, πιθανότητα λοιπόν με αυτή την Πανσέλινο να ανακαλύψετε, να πέσει φως σε κάποια κομμάτια τα οποία έχετε παραμελήσει, γιατί τα λιοντάρια αρρωσταίνουν από θέματα τα οποία έχουν παραμελήσει να ελέγξουν, να κοιτάξουν όπως πρέπει από το παρελθόν. Επίσης, αν τσιτώσετε, αν νευριάσετε με συνεργάτες, με ανθρώπους που δουλεύετε μαζί στο ίδιο γραφείο, καλό θα είναι να μην δημιουργήσετε δράματα και να μην κάνετε αποκαλύψεις. Επίσης, τα λιοντάρια με την Πανσέλινο αυτή πίσω, υπάρχει και μπορεί να βιώσετε και ένα παρασκήνιο τύπου να μάθετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι λένε πράγματα εναντίον σας. Υπάρχει μια ζηλοτυπία, υπάρχει ένα κουτσομπολιό, υπάρχει ένα πίσω από την πλάτη σας ένα
μπερδεμένο πράγμα που μπορεί να ρίξει φως και να μάθετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σας επιβουλεύονται, αυτοί που σας ζηλεύουν, αυτοί που δεν θέλουν το καλό σας. Υπάρχει ένα έντονο τέτοια κομμάτια για το λιοντάρι, το οποίο βεβαίως μπορεί να σας δημιουργήσει κακοδιαθεσία ακόμα περισσότερο, μια και τα λιοντάρια νιώθετε συνήθως, όχι νιώθετε, νιώθετε πάντα ότι είστε αξιαγάπητα και κανένας δεν έχει κανένα λόγο να καταφέρετε εναντίον σας. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το προσέξετε. Και θέματα υγείας βεβαίως, τα οποία μπορούν να βγουν στην επιφάνεια, νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Τα λιονταράκια, τα αγαπημένα, ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα λιοντάρια, ο ανάδρομος Ερμής επίσης, επειδή θα είναι απέναντί σας από αύριο μεθαύριο, θα γίνουν και αποκαλύψεις ιδιαίτερα στο κομμάτι των συνεργασιών. Θα δείτε ότι θα σας γυρίσουν πολλοί άνθρωποι από το παρελθόν πίσω και θα ζητήσουν ξανά την προσοχή σας. Θα δείτε πολύ κόσμο ηλέοντες το επόμενο διάστημα, τις επόμενες 3 εβδομάδες και κυρίως οι οροσκόποι λέοντες. Να είστε έτοιμοι λοιπόν ότι θα συναντήσετε πάρα πολλούς ανθρώπους από το παρελθόν που θα διαπραγματευτείτε σχέσεις, συνεργασίες, δουλειές, πράγματα τα οποία έχετε υποσχεθεί στο παρελθόν και δεν έχουν γίνει ή πράγματα τα οποία σας έχουν υποσχεθεί τους λέοντες από το παρελθόν και δεν έχουν γίνει, θα γίνουν τώρα. Οι λέοντες δεν τσακώνονται, γιατί νιώθει πάρα πολύ δυνατό ένα λιοντάρι για να κάτσει να τσακωθεί. Συνήθως κόβει με τη μία και δεν λέει και γιατί, να το πω έτσι. Οι λέοντες του τρίτου δεκαημέρου είναι ακριβώς το ίδιο. Ο Κρόνος επηρεάζει όλα τα δεκαήμερα. Δεν επηρεάζει το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Είναι ένα μυστικό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο δεν το ξέρουμε ή δεν το λένε οι αστρολόγοι κατά πολύ. Όταν ο Κρόνος βρίσκεται απέναντι από ένα ζώδιο, επηρεάζει όλο το ζώδιο. Που σημαίνει ότι τα λιοντάρια του πρώτου, του δευτέρου και του τρίτου δεκαημέρου οριοθετούνται έναντι των άλλων και βλέπουν ποιος είναι ο πραγματικός τους εαυτός σαν καθρέφτης σε σχέση με τους άλλους. Επίσης έχουν επαγγελματικές ευκαιρίες πολύ μεγάλες, θα πρέπει να κρατήσουν όμως την όρεξή τους όσο ο Ερμής είναι ανάδρομος. Για τους Παρθένους μας, οι Παρθένοι σίγουρα νιώθουν όχι πολύ δύσκολα με αυτή την Πανσέλινο, θα έχετε αποκαλύψει Παρθένη και μια ενόχληση στα θέματα της καθημερινότητας. Η Παρθένη θα αποκαλυφθεί ξαφνικά μπροστά σας ένα τεράστιο κομμάτι δούνε και λαβίνουμε τους άλλους ανθρώπους. Τι δίνετε, τι έχετε δώσει και είστε πολύ προσφερτικοί σαν άνθρωποι. Η Παρθένη και τα ψάρια μας είναι ένας άξονας προσφοράς και θυσίας. Και οι Παρθένοι και οι Ιχθύς δίνουν τον εαυτό τους ολόκληρο προκειμένου να εξυπηρετήσουν και να βοηθήσουν τους άλλους ανθρώπους και πραγματικά το κάνουν μέσα από την ψυχή τους. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση και με αυτή την Πανσέλινο θα υπάρχει μία αναμέτρηση και οι Παρθένοι θα στεναχωρηθείτε και θα παραπονεθείτε πολύ έντονα μέσα σας αρχικά για όλα αυτά τα οποία έχετε προσφέρει στους άλλους ανθρώπους. Φαίνεται ότι εσείς η δική σας προσφορά γίνεται πάντα δεκτή και όλοι ζητάνε από ένα Παρθένο να τους εξυπηρετήσει. Όταν όμως έχετε εσείς ανάγκη και χρειάζεστε εσείς κάποια εχέγγυα για να προχωρήσετε, δεν είναι αρκετά έτοιμοι όλοι οι υπόλοιποι για να σου το προσφέρουν. Παρθένοι και οροσκόποι Παρθένοι, ένα παράπονο, μια γκρίνια, θα νιώσετε πολύ δυνατά συναισθήματα, δραματικά συναισθήματα με αυτή την Πανσέλινο, από μια αναμέτρηση της αγάπης της οποίας έχετε δώσει και της προσφοράς και αυτών που έχετε πάρει από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα σας στεναχωρήσει πάρα πάρα πολύ. Για τους Παρθένους, οι οποίοι είναι γεννημένοι ιδιαίτερα 16-17 του Σεπτέμβρη και είναι και ο Ποσειδώνας απέναντι, πιθανότατα αυτή η αποκαλυπτική Πανσέλινος να έρθει και να σας αποκαλύψει απάτες, εξαπατήσεις, που έχετε κοροϊδευτεί, που σας έχουν κοροϊδεύσει. Όχι 16-17, συγγνώμη. Παρθένοι που είστε γεννημένοι 14, 15 και 16 του Σεπτέμβρη μπορεί να καταλάβετε το παραμύθι που υπάρχει και πώς ακριβώς έχει γίνει πίσω από την πλάτη σας η εξαπάτηση. Προσέξτε λοιπόν, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τους Παρθένους, το παράπονο όλο αυτό που θα βγει, να μην σας καταρακώσει, να μην σας ρίξει από το παράθυρο. Επίσης, το θέμα των παιδιών, τα παιδιά σας, τα δημιουργήματά σας, το έργο σας. Θα έχετε αποκαλύψει στο κομμάτι των παιδιών. Κάτι δεν πάει καλά. Όσοι έχετε παιδιά στην εφηβεία, είτε διαβάζουν είτε δεν διαβάζουν, κάποια ψέματα υπάρχουν εκεί, τα οποία θα έρθουν και αυτά μπροστά σας και θα καταλάβετε ότι κάτι και τι δεν πάει καλά. Υπάρχει όμως σαφέστατα ένα συναισθηματικό δράμα για τους Παρθένους και για όλο το κομμάτι της προσφοράς το οποίο έχουν δώσει και που αυτή την εποχή είναι αδύνατο να πάρουν με κάποιο τρόπο πίσω.
ίσως λίγο αργότερα, να δικαιωθείτε λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους ζυγούς. Η πανσέλινος αυτή είναι σίγουρα μια πανσέλινος τρομερά αποκαλυπτική. Θα σας κάνει να νιώσετε άβολα. Είναι άβολο το τοπίο για τους ζυγούς μας το επόμενο διάστημα και τους οροσκόπους ζυγούς και τους ζυγούς. Αυτή η πανσέλινος έχει να κάνει, θα ρίξει φως σε κομμάτια τα οποία προσέξτε οι ζυγοί, γιατί αν κρύβετε πράγματα υπάρχει περίπτωση να αποκαλυφθείτε και οι ίδιοι. Αν είστε από εκείνους τους ζυγούς οι οποίοι έχετε κρύψει πράγματα επαγγελματικά, αν έχετε κάνει κινήσεις οι οποίες δεν είναι γνωστές στους ανωτέρους από εσάς, σε προϊσταμένους, σε διευθυντές, κινδυνεύετε το επόμενο διάστημα μέχρι την πανσέλινο να αποκαλυφθείτε. Επίσης, το κομμάτι το οποίο της φήμης σας να αμαυρωθεί, να πάρετε κάποιες αποκαλύψεις, να γίνουν κάποιες αποκαλύψεις εις βάρος σας, ιδιαίτερα για τους ζυγούς που είστε γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο. Οι ζυγοί που είστε γεννημένοι περίπου στις εκεί 16, 17, 18 του Οκτώβρη, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με αυτό το κομμάτι των αποκαλύψεων, να μην γίνουν γνωστά πράγματα τα οποία θέλετε να κρατήσετε μυστικότητα. Γιατί ξαφνικά μπορεί να τα βρείτε πάρα πολύ σκούρα. Επίσης, μπορεί να σας γίνουν και αποκαλύψεις για άλλους ανθρώπους που σχετίζονται με το κομμάτι της καριέρας και των επαγγελματικών ή για θέματα τα οποία αφορούν ακίνητα και ακίνητη περιουσία. Αν προσπαθείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε κάποιο ακίνητο η ζυγή, πιθανότατα να εμφανιστεί ή να βρεθεί αυτό μέσα στο επόμενο διάστημα ο κατάλληλος αγοραστής για να ασχοληθεί με το ακίνητό σας. Ή να αποφασίσετε κάποια μετακόμιση οριστική, να αλλάξετε τόπο διαμονής, να μην αλλάξετε μόνο σπίτι, να αποφασίσετε να αλλάξετε και πόλη, αλλά και χώρα η ζυγή. Σίγουρα όμως ψυχολογικά, επειδή είναι πολύ φορτισμένη αυτή η πανσέλινος και επειδή σας είναι αρκετά κόντρα, νομίζω ότι θα σας φουντώσει, θα σας γεμίσει με συναισθήματα τα οποία δεν θα σας αρέσουν. Θα είναι πάρα πολύ έντονα για σας. Τώρα, για τους σκορπιούς. Οι σκορπιοί βρίσκονται σε μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει πολύ με τα οικονομικά, είναι φορτισμένοι έτσι και αλλιώς με τα οικονομικά, και με το κομμάτι το οποίο σχετίζεται με τα επαγγελματικά και την οικογένεια. Είναι πολλά τα θέματα που έχουν να διαπραγματευτούν οι σκορπιοί. Μισό λεπτάκι να βρω το συμβολάκι του σκορπιού. Λέων, κρυός, καρκίνος, εχθείς, δίδυμη, εγώ και ρωσικός, τοξότης, σταύρος. Σκορπιός, το βρήκα. Λοιπόν, για τους σκορπιούς μας. Οι σκορπιοί είναι έντονα συναισθηματικοί άνθρωποι, έτσι κι αλλιώς. Το φεγγάρι αυτό είναι πολύ αποκαλυπτικό επίσης για τους σκορπιούς. Θα φουντώσετε κι εσείς, θα νιώσετε πάρα πολύ έντονα συναισθήματα, όχι όμως αρνητικά. Θεωρώ ότι για τους σκορπιούς θα αποκαλυφθούν πράγματα τα οποία είχατε κρυμμένα μέσα σας πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και θα θελήσετε να τα εκφράσετε. Οι σκορπιοί μέχρι την πανσέλινο θα μιλήσετε, θα ανοίξετε το στόμα σας και θα πείτε πολύ σημαντικά πράγματα για το πώς βλέπετε φίλους, σχέσεις, συνεργασίες και ποια η σχέση με το άμεσο περιβάλλον σας, το οικογενειακό, ή τα θέματα που έχετε με άτομα μέσα από το σπίτι και την οικογένεια. Οι σκορπιοί θα μιλήσετε, θα ανοίξετε το στόμα σας. Προσέξτε το πώς θα το πείτε, γιατί καμιά φορά είστε λίγο απότομοι και όταν φορτίζεστε συναισθηματικά μπορεί να το κάνετε λίγο παραπάνω έντονα. Σκορπιοί λοιπόν και οροσκόποι σκορπιοί, πιθανότατα να έχετε μια έκρηξη συναισθηματική, η οποία θα οδηγήσει σε πολύ σοβαρές και φορτισμένες κουβέντες, συζητήσεις, μετακινήσεις. Μπορεί να ξεκινήσετε να πάτε να βρείτε αγαπημένα πρόσωπα τα οποία δεν μένετε καν κοντά. Επίσης μπορεί να ολοκληρώσετε το σχέδιο, ένα σχέδιο το οποίο να σχετίζεται με κάποιο ταξίδι, με κάποια πολύ σημαντική μετακίνηση, η οποία να περιλαμβάνει και επαγγελματικούς στόχους. Το σίγουρο είναι ότι οι σκορπιοί μέχρι την πανσέλινο αυτή δεν θα μείνετε σιωπηλοί, θα ανοίξετε το στόμα σας και θα πείτε πολύ σημαντικά πράγματα, θα εκφράσετε συναισθήματα. Όχι αρνητικά, θα το κάνετε για να τα βγάλετε από μέσα σας, για να πείτε πράγματα τα οποία μέχρι τώρα κρατούσατε κρυφά και δεν τα αποκαλύπτατε. Δεν κακό για τους σκορπιούς να πείτε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Επίσης, επειδή θα επανέλθουν με τον ανάδρομο Ερμή τώρα στον υδροχό, θα επανέλθουν θέματα τα οποία σχετίζονται με την οικογένεια,
και με τα κίνητα, με τους γονείς σας πιθανότατα, με κάποια περιουσιακά στοιχεία, ίσως να βρεθείτε σε μια θέση που θα πρέπει να πείτε και εσείς τη γνώμη σας, να ζητήσουν τη γνώμη σας και να πρέπει να την πείτε. Λοιπόν, τοξότες μου, τοξότες. Ο Μίλτος βρίσκει οροσκόπους. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Βρείτε τους οροσκόπους εδώ πέρα των παιδιών που δεν τα ξέρουν. Για τους τοξότες μου, τοξότες αγαπημένοι, τοξοτάκια. Η πανσέλινος αυτή δεν είναι αρνητική, όμως και εσείς θα φουντώσετε και εσείς συναισθηματικά θα έρθείτε σε μια υπερφόρτιση συναισθηματική, κυρίως με ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά. Τα οικονομικά είναι αυτά τα οποία θα ερεθίσουν την κατάσταση. Και κάποιες φοβίες, οι τοξότες, έχετε κάποιες φοβίες, κάποιες ανασφάλειες αυτόν τον καιρό, κάποιες, πώς να το πω, ίσως να πρέπει να βοηθήσετε κάποιους δικούς σας ανθρώπους και αυτό σας δημιουργεί παραπάνω κλονισμό ή ανασφάλεια σε σχέση με τα οικονομικά τους, ή θα πρέπει να χρηματοδοτήσετε κάποιους δικούς σας ανθρώπους, ή θα πρέπει να ασχοληθείτε, εν πάση περιπτώσει, με την τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμωτήτων. Όμως, το ψυχολογικό κομμάτι αυτής της πανσελήνης θα είναι πάρα πάρα πολύ έντονο. Θα νιώσετε ξαφνικά ότι φοβάστε, που οι τοξότες ξέρουμε ότι δεν φοβούνται και πάρα πολύ εύκολα. Δεν ξέρω τώρα, να μου πείτε οι τοξότες μου, Αθηνά, πώς νιώθετε ανασφάλεια, έχετε ανασφάλειες, η αυτοπεποίθησή σας, έχουν ανασυρθεί φοβίες οι οποίες είναι πολύ έντονες. Βλέπω εδώ πέρα τρεις τοξότες, Τζοτζίνα, Αθηνά και Μέρη Βασιλείου, τοξότες μου αγαπημένοι. Ένα κομμάτι το οποίο θα σας φορτίσει πάρα πάρα πολύ αυτή η πανσέλινος, η οποία γίνεται στον καρκίνο, έχει να κάνει καθαρά με φοβίες και με κομμάτια ανασφαλιών και οικονομικά αλλά και συναισθηματικά. Ξέρω πολύ καλά ότι οι τοξότες αυτό το διάστημα και όσο καιρό είναι η Αφροδίτη στον εγώκερο και ανάδρομη αλλά και ευθεία, θα πάρετε χρήματα. Αφού η Αφροδίτη κινείται σε ένα ζώδιο μετά από εσάς που έχει να κάνει με τα οικονομικά, θα πάρετε σίγουρα χρήματα. Μπορεί να φοβάστε λοιπόν αυτό το διάστημα ότι δεν θα τα πάρετε, ότι δεν θα τροφοδοτηθείτε οικονομικά από αυτά τα οποία σας έχουν υποσχεθεί. Μπορεί να ανασυρθούν τέτοιου είδους φοβίες. Μην φοβάστε, η Αφροδίτη θα μείνει πολύ καιρό ακόμα στον εγώκερο και θα πάρετε όλα αυτά τα οποία δικαιούστε. Πιθανότατα να μην τα πάρετε όσο η Αφροδίτη είναι ανάδρομη, να τα πάρετε αμέσως μετά. Και φτιάξτε λίγο το κομμάτι της ψυχολογίας, το οποίο σας ρίχνει, γιατί ο φόβος γεννά και κακή ψυχολογία. Φτιάξτε την ψυχολογία, η τοξότης πρέπει να τροφοδοτηθείτε μόνοι σας. Να φροντίσετε τον εαυτό σας και να τροφοδοτηθείτε μόνοι σας. Λοιπόν, ανασφάλειες οικονομικές και συναισθηματικές. Μάλιστα, okay. Αυτό είναι Αναστασία, αυτό νομίζω ότι σας τρώει αυτό το διάστημα τους τοξότες μου. Και ξέρετε τώρα τι αδυναμία έχω στους τοξότες, έχω και οροσκόπο και γενικά τους βλέπω και ρωτάνε πράγματα. Πολλές φορές με ρωτάνε πράγματα τα οποία δεν είναι στην ευθεία. Δηλαδή οι τοξότες μπορεί να ντρέπεστε να ασχοληθείτε με θέματα οικονομικά, ας πούμε. Να μην θέλετε να ρωτήσετε στην ευθεία πώς θα πάνε τα οικονομικά ή αν έχετε οικονομικές ανασφάλειες πώς θα πάνε. Οπότε ξεπεράστε το και πραγματικά μην τραπείτε να ζητήσετε τα χρήματα τα οποία σας χρωστάνε ή αν έχετε σε κρεμότητες έτοιμα λεφτά από δικαστήρια, από ασφάλειες και όλα αυτά, να είστε σίγουροι ότι θα τα πάρετε. Τσεκάρετε, οι τοξότες που ξέρετε αστρολογία, τσεκάρετε λιγάκι, η Αφροδίτη κάποια στιγμή θα μπει στους ηχθείς και θα συναντήσει το Δία. Μήπως είναι αυτή η ημερομηνία που θα πάρετε τα λεφτά. Όταν η Αφροδίτη συναντήσει το Δία στο ζώδιο των ηχθείων, θα έχουμε Αφροδίτη Δία. Τι στο καλό, θα ευνοηθείτε, δεν μπορεί. Τετράγωνα θα σας κάνει. Λοιπόν, θέματα διατροφής με το παιδί. Ναι, Μέρη. Όλοι οι τοξότες έχουν ανασφάλειες και φοβίες σε σχέση με τα οικονομικά ή γιατί πρέπει να χρηματοδοτήσετε κάποιον ή γιατί πρέπει να κάπου να επενδύσετε, κάτι να κάνετε, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε στους εγώκερους. Οι οποίοι, η πανσέλινος αυτή εννοείται έχει ένα πάρα πάρα πολύ έντονο συναισθηματικό πρόσημο, μια και το φεγγάρι θα βρίσκεται απέναντί σας. Για τους εγώκερους αυτό που πάνω απ' όλα θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να κρατήσετε την ψυχραιμία σας κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Το φεγγάρι θα είναι απέναντί σας, θα τονίσει, θα ρίξει φως λοιπόν σε θέματα σχέσεων. Σχέσεις, συνεργασίες και σημαντικοί άλλοι. Μπορεί να είναι και φίλοι, μπορεί να είναι και πελάτες. Όμως θα υπάρχει μία απέτηση
από τους σημαντικούς άλλους της ζωής σας να ασχοληθείτε μαζί τους. Οι εγώκεροι αυτό το διάστημα δεν θέλουν να ασχοληθούν με κανέναν. Για κάποιο λόγο θέλουν να ασχοληθούν μόνο με τις δικές τους ανάγκες, με τις δικές τους προτεραιότητες, με τις δικές τους επιθυμίες. Οι εγώκεροι θέλουν να κάνουν αυτό που θέλουν, θα κάνω ό,τι θέλω και θα κάνω ό,τι θέλω. Αυτή η πανσέλινος λοιπόν θα σας δημιουργήσει ένα πολύ έντονο συναισθηματικό, μια πολύ έντονη συναισθηματική κρίση, γιατί από τη μία θα θέλετε να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας, από την άλλη θα σας τραβάνε να ασχοληθείτε με διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία έχετε προγραμματίσει. Αυτό θα φέρει μια διάσταση απόψεων και γενικότερα μια αναμέτρηση μεταξύ το τι είναι σημαντικό, ο εαυτός σας ή οι άλλοι. Θα σας κάνει αρκετά συναισθηματικούς, θα σας ρίξει αυτή η πανσέλινος αρκετά. Πιθανότατα να πρέπει να ασχοληθείτε κι εσείς με κάποια θέματα οικονομικά τα οποία είναι απαιτητά έναντι τρίτων, δηλαδή να πρέπει να πληρώσετε κάποια παλιά χρέη ή να χρηματοδοτήσετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχετε υποσχεθεί, ας πούμε, ότι θα τους στηρίξετε με κάποιο τρόπο, και όλο αυτό θα δημιουργήσει ένα συναισθηματικό υπόβαθρο το οποίο θα σας λυγίσει αρκετά. Θεωρώ ότι οι εγώκεροι, οι οποίοι είστε γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο, τις τελευταίες μέρες, πιθανότατα να θελήσετε να αλλάξετε και λίγο μονοπάτι, να τραβήξετε μια γραμμή με παλιές σχέσεις, με συνεργασίες. Οι εγώκεροι, οι οποίοι είστε γεννημένοι περίπου εκεί, στις 16, 17 και 18 του Γενάρη, φαίνεται σαν να τραβάτε ένα χ σε σχέσεις και συνεργασίες από το παρελθόν και να θέλετε να προχωρήσετε να πάτε μπροστά. Θα αλλάξει η ζωή σας. Οι εγώκεροι του τρίτου δεκαημέρου είστε μια ανάσα πριν να αλλάξετε τη ζωή σας οριστικά, και αυτή η πανσέλινος νομίζω ότι θα ρίξει φως και θα αποκαλύψει πού ακριβώς θέλετε να είστε και ποιοι ακριβώς θέλετε να είστε ή τι απαιτήσεις έχετε από μία σχέση, μία συνεργασία, από κάποιον σημαντικό άλλο που θα πρέπει να έχετε κοντά σας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα οικονομικά, θα σας απασχολήσουν επίσης πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Οι εγώκεροι με τον ανάδρομο Ερμή πιθανότητα να περιμένετε να πάρετε κάποια χρήματα ή να έχετε υπολογίσει ότι θα έρθουν κάποια χρήματα στα χέρια σας τα οποία θα καθυστερούν. Μπορεί να έρθουν χρήματα από το παρελθόν, αλλά όταν δεν τα περιμένετε, το διάστημα το οποίο τα περιμένετε να μην έρχονται και να έρθουν πιο μετά. Θα τα πάρετε κι εσείς, δεν είναι λόγος αυτός για να κλονιστείτε ιδιαίτερα. Δώστε μεγαλύτερη σημασία, νομίζω, πρέπει να δώσετε στις σχέσεις και τις συνεργασίες σε αυτό το διάστημα, με ποιους θέλετε να συνεργαστείτε και τι θέλετε να κάνετε, παρά με τα οικονομικά. Μην κάνετε λοιπόν αυτό το λάθος. Και προσέξτε, γιατί όλη αυτή η φόρτιση πιθανότητα να σας βγάλει εκτός προγράμματος. Δεν θα έχετε και πολύ διάθεση εγώ, κύριε, αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε στους υδροχόους. Υδροχόοι, αυτή η πανσέλινος εννοείται δεν είναι ιδιαίτερα καλή ψυχολογικά. Ψυχολογικά οι υδροχόοι μας θα είναι αρκετά πεσμένοι. Είναι ο Κρόνος, ο οποίος είναι στο δικό σας ζώδιο και έχει πολλές απαιτήσεις. Οι υδροχόοι νιώθουν ότι έχουν μεγαλώσει, ότι έχουν γεράσει, ότι τα πόδια τους είναι αρκετά βαριά, να το πω έτσι. Υδροχόοι και οροσκόπη υδροχόοι, λοιπόν, μπορεί να νιώθετε ότι όλα τα κάνετε με το ζόρι, να μην μπορείτε να σηκωθείτε από το κρεβάτι, μπορεί να μην μπορείτε να σηκωθείτε από τον καναπέ, να αναβάλλετε συχνά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Νιώθετε γύρω σε αυτή τη μουντίλα, τη γεροντίλα του Κρόνου, να το πω έτσι, που δεν σας δημιουργεί τα κατάλληλα συναισθήματα για να πάρετε ενέργεια και να τρέξετε επαγγελματικά αλλά και προσωπικά. Η πανσέλινος αυτή τώρα πίσω από την πλάτη σας, αυτό το φεγγάρι, θεωρώ ότι θα φέρει πολύ πολύ μεγάλες αποκαλύψεις σε θέματα τα οποία αφορούν είτε θέματα υγείας, αν σας απασχολούν κάποια θέματα υγείας ψυχολογικά αλλά και πρακτικά, νομίζω ότι θα τα ανακαλύψετε, θα τα βάλετε σε μία σειρά, ή θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ένα παρασκήνιο πίσω από την πλάτη σας. Η υδροχόη προκαλείται, το ξέρετε, ένα ζώδιο το οποίο είναι ουράνιο, είναι ειλικρινές, αλλά πολλές φορές προκαλεί έτσι λίγο την κοινωνία και τα πρότυπα, που σημαίνει ότι μπορεί να ακούσετε ή να μάθετε πράγματα τα οποία έγιναν ή γίνονται πίσω από την πλάτη σας. Μέσα από τον επαγγελματικό εργασιακό χώρο, αλλά και μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον. Μυστικά λοιπόν, ψέματα, πράγματα τα οποία έχουν γίνει για λόγους ζηλοτυπίας, για λόγους ανταγωνισμού, είναι κάτι το οποίο θα σας φορτίσει ιδιαίτερα συναισθηματικά.
Και οι αποκαλύψεις αυτές καλό θα είναι να τις μελετήσετε, γιατί μπορεί να είναι και από το παρελθόν. Μην ξεχνάμε ότι ο ανάδρομος Ερμής είναι στο δικό σας ζώδιο. Θα επαναξιολογήσετε λοιπόν τις σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω σας βάσει αυτών που θα μάθετε μέχρι την πανσέλινωση 18 του Γενάρη. Κρατήστε την ψυχραιμία σας και μην γίνετε έξαλλοι για τους υδροχώους μας. Λοιπόν, τέλος, πάμε να δούμε και την υγεία. Θέματα υγείας. Παρακαλώ τους υδροχώους να κοιτάξουν πάρα πολύ προσεκτικά τον εαυτό τους. Να δείτε τι ακριβώς παίζει με εσάς. Αν αισθάνεστε καλά, αν δεν αισθάνεστε καλά. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σας απασχολεί σε θέμα φυσικής κατάστασης και να το φροντίσετε. Ο Κρόνος, όπως και στους Λέοντες, φέρνει στην επιφάνεια οτιδήποτε έχετε παραμελήσει. Αν έχετε ξεχάσει τα τεστ ΠΑΠ, τα τεστ αυτά, τα τεστ εκείνα, καλό θα είναι τώρα να τα δείτε πάλι από την αρχή. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τους ηχθείς μας. Το τελευταίο ζωδιάκι των ηχθείων, το οποίο φιλοξενεί το Δία, και αυτό είναι σίγουρα ένα καλό και αισιόδοξο κομμάτι. Προσέξτε τα ψάρια, οι ηχθείς οι οποίοι ο ήλιος τους δεν δέχεται δύσκολες γωνίες μέσα στο προσωπικό οροσκόπιο, να ξέρετε ότι έχετε να περιμένετε τα καλύτερα. Όπως επίσης και όσοι έχετε οροσκόπο ηχθεί. Ο Δίας είναι πάρα πολύ πρόθυμος και γενναιόδωρος στο ζώδιο των ηχθείων, το οποίο δεν έχει κανένα όριο το ζώδιο αυτό, να σας δώσει τα καλύτερα. Προσέξτε τα ψάρια τα οποία έχετε δύσκολες γωνίες του ήλιου μέσα στο χάρτη, γιατί ο Δίας εκεί μπορεί να κάνει ζημιά. Μπορεί να μεγαλώσει δηλαδή τις δύσκολες γωνίες που μπορεί να έχει κάποιο ψάρι στο χάρτη του. Όσοι ηχθείς μας δεν έχουν δύσκολες γωνίες στο χάρτη τους, θα πάρετε όλη την εύνοια και όλη την καταξίωση την οποία θα σας προσφέρει ο Δίας. Αυτό είναι το μυστικό για τις διελεύσεις του Δία. Τώρα, αν έχετε βεβαίως οροσκόπο ηχθεί, σας εύχομαι και νομίζω ότι θα πάρετε τα καλύτερα τους πρώτους 6 μήνες. Είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά, αυτά τα οποία πρόκειται να βρείτε μπροστά σας ως μεγάλες ευκαιρίες. Τώρα, η πανσέλινωση αυτή εννοείται και εσάς θα σας φορτίσει ιδιαίτερα. Μπορεί να μην είναι αρνητική, μπορεί να μην σας χαλάσει την ψυχολογία, όμως μία πανσέλινωση η οποία γίνεται σε ένα φιλικό ζώδιο του νερού θα σας γεμίσει έντονα συναισθήματα. Καλά συναισθήματα, όχι αρνητικά. Όμως θα σας θυμίσει, για εσάς που είστε μόνοι σας, τα ψάρια τα οποία είναι αδέσμευτα και διανύεται μία περίοδο, ας πούμε, μοναξιάς και είστε single, θα σας θυμίσει ότι είστε μόνοι. Θα σας θυμίσει ότι δεν έχετε κάποιον άνθρωπο να ακουμπήσετε, έναν ώμο να κλάψετε ή ένα χέρι να κρατήσετε. Είναι λοιπόν πολύ συναισθηματικό αυτό το φεγγάρι για το ζώδιο των ηχθείων, το οποίο θα σας φορτίσει ιδιαίτερα με συναισθήματα τα οποία θα θελήσετε να πάρετε έρωτα, αγάπη, να εισπράξετε συναισθηματικά, πολύ σημαντικά συναισθήματα και πόσα μάλλον όσα έχετε να δώσετε. Θα νιώσετε τα ψάρια ότι είστε πολύ γεμάτοι από αγάπη, από συνέστημα, από έρωτα και θα θέλετε να κάπου να το διοχετεύσετε. Αν λοιπόν δεν είστε συντροφευμένοι, όλο αυτό το οποίο θα νιώσετε θα βγει υπομορφή παραπώνου. Θα παραπονηθείτε λοιπόν, γιατί δεν θα μπορέσετε να το διοχετεύσετε κάπου με υγεία. Σε ό,τι αφορά τώρα την πανσέλινο αυτή, καλό θα είναι να τη διοχετεύσετε δημιουργικά με παρέες, με φιλίες. Πάντα υπάρχουν φίλοι πρόθυμοι να συντροφεύσουν τα ψάρια μας. Πάντα υπάρχουν ομάδες οι οποίοι είστε ευπρόσδεκτοι και μπορείτε να συμμετέχετε μαζί τους. Φροντίστε όλο αυτό το συναισθηματικό τσουνάμι από τη σελήνη του καρκίνου να το εκτονώσετε με έναν υγιή τρόπο. Μην κάνετε παρορμητικές κινήσεις οι οποίες μπορεί να σας εκθέσουν. Μετρήστε λίγο τις δυνάμεις σας, αν ας πούμε είστε αν θέλετε να πάτε να κάνετε μια ερωτική εξομολόγηση ή αν θέλετε να αποκαλύψετε τα συναισθήματά σας σε ένα σημαντικό πρόσωπο, μετρήστε πάρα πολύ καλά τους παράγοντες αυτούς πριν κάνετε κάποιο λάθος και εκτεθείτε. Τώρα, θεωρώ ότι η πανσέλινος αυτή για τους ηχθείς είναι πολύ δημιουργική, πολύ γεμάτη, γεμάτη συναισθήματα, πλούσια συναισθήματα. Προσέξτε, μην ξεχυλήσετε μόνο από το συναίσθημά σας αυτό και προπάντων να το διοχετεύσετε εκεί που αξίζει, σε ανθρώπους που σας αγαπάνε και αυτοί, και όχι κάπου που δεν θα το αντιληφθούν και που δεν θα αξίζει για αυτούς. Να μην δώσετε πράγματα σε ανθρώπους που δεν θα τα αναγνωρίσουν.
Αυτά λοιπόν για την Πανσέλινο αυτή, 22 του, 18 του Ιανουαρίου, Ερμής θα είναι ανάδρομος. Αυτός ο συνδυασμός, ανάδρομη Αφροδίτη, ανάδρομος Ερμής και μια πολύ πολύ αποκαλυπτική Πανσέλινος, σίγουρα θα δημιουργήσει σε όλους μας ένα υπόβαθρο συναισθηματικό, να είμαστε πολύ πιο ευάλωτοι, πολύ πιο ευσυγκίνητοι, όλοι θα περάσουμε έτσι συγκινητικές στιγμές και βεβαίως σε κοσμικό επίπεδο τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί υπάρχουν σημαντικές αποκαλύψεις οι οποίες θα μας αφήσουν πάλι με το στόμα ανοιχτό. Εύχομαι μάλλον το καλύτερο για όλους σας, όχι κλάματα απελπισίας με την Πανσέλινο, ας έχουμε δάκρυα ευγνωμοσύνης και χαράς. Καλό βράδυ σε όλους. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα, 9 η ώρα το βράδυ. Trust me, I am an astrologer. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.